Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Και μετά την ερώτησή σας, την απάντησή σας, μιλήσατε για οικονομικό κόστος αυτής της διευθέτησης. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος, γιατί η αναφορά γίνεται για διπλοπαρακρατηθέντα χρήματα. Εδώ χρειάζεται επιστροφή. Τα χρήματα αυτά τα έχετε πάρει ήδη, βρίσκονται στα ταμεία. Και αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν την αγωνία τους για να πάρουν αυτά τα χρήματα πίσω. Οι αναφορές που έγιναν που υπήρξαν στην απάντησή σας ουσιαστικά δεν πρόσθεσαν κάποιο στοιχείο επιπλέον. Είναι τα ακριβώς που γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, που γνωρίζουμε και εμείς, και που απλά τα ξανάκουσαν για άλλη μια φορά. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν λύνεται, δεν αναλαμβάνεται καμιά ευθύνη από πλευράς κυβέρνησης, ούτε καν να το δει. Τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά, και εσείς το γνωρίζετε αυτό, ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στον επαγγελματικό, αλλά στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προσωπική, είναι επίοικως δύσκολες. Τα προβλήματά τους είναι γνωστά. Αν θέλετε, σαν συνισταμένοι, θα αναφέρω μόνο μία αυτών των προβλημάτων, ότι το μηνιάτικο ή ό,τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι απλά δεν επαρκεί για να τη βγάλουν, αλλά από τα μέσα του μήνα ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Κάποιες ευκολίες που παρέχει η υπηρεσία, όπως είναι τα ΣΟΑ ή τα ΣΟΜΗ, δηλαδή τα στρατιωτικά οικίματα αξιωματικών και αντίστοιχα μονίμων υπαξιωματικών, υπόκεινται σε μια άδικη μοριοδότηση, και το αναφέρω αυτό για να δείξω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, που μετράει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων με το βαθμό τους και όχι με τις πραγματικές τους ανάγκες. Είναι ευνόητο ότι το μάρμαρο αυτής της κατάστασης το πληρώνουν οι χαμηλόβαθμοι και οι χαμηλόμισθοι. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Είναι ιδιαίτερα άδικο σε αυτούς τους ανθρώπους να τους παρακρατούνται χρήματα για μια παράλογη γραφειοκρατική λειτουργία. Και αναφέρω αυτόν τον όρο με πλήρη γνώση της κάθε λέξης. Δεν θα μακρηγορήσω, μόνο να συμπληρώσω ότι αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση, σε αυτές τις συνθήκες, τις σημερινές, τους τιμάει η επιλογή τους συλλογικά να διεκδικούν και να παλεύουν, αντί ατομικά να τρέχουν στα πολιτικά γραφεία όπως γίνονταν στο παρελθόν. Αυτό το πράγμα το κατέκτησαν, αυτό το στάτους το σημερινό, μέσα από το συνδικαλισμό τους, και εμείς τους προτρέπουμε η απάντηση σημερινή σε αυτό το σημαντικό για αυτούς πρόβλημα να μην σταματήσει εδώ, να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όχι μόνο για αυτό, αλλά και για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστούμε.